παρουσίες ήταν για τους φοιτητές περισσότερο. Πώς μπορούμε να κάνουμε φοιτητές με τους ΔΕΗ, πώς μπορούμε να τους κάνουμε τις ΦΑΕΡ, να κάνουμε πράγματα, να μιλήσουμε για την Ελλάδα, γιατί είπαμε να κάνουμε την Ελλάδα, ή παρακολουθώ τις εξελίξεις γενικότερα. Γενικά, αυτό που προσπαθώ να αποφασίσω σήμερα να μιλήσω και ελπίζω να είμαι εντός του θέματος. Τα
δεν έχουμε πολύ εξηγιά σήμερα, αλλά τα έξοδα σήμερα είναι δύσκολα χιλιόμετρα. Δεν είναι δηλαδή. Επομένως, με 100% φορτίο και 6 χιλιόμετρα είναι αρκετά. Δεν θα δώσω πολύ μεγαλύτερες πληροφορίες τεχνικές. Αυτό που δείχνουμε πάνω αριστερά είναι ουσιαστικά η κατανάλωση καυσίμου, η οποία υπήρχε κωδικά στο D6, στο D8 και στο D10, το οποίο είναι της τάξης από 50-200 μέτρα την ώρα. Και τώρα λόγω των ισμών είναι maximum 100, τουλάχιστον για μέχρι και φέτος. Και κάτω δεξιά είναι πώς ακριβώς γίνεται regulate το energy management, που είναι αρκετά complicated και ουσιαστικά δημιουργεί ένα χρονικό αρχιτεκτονικό συστήμα στο το energy management, όπως υπάρχουν και αλγόριθμοι που μπορούν να γίνονται. Δυσκολεύει και τους πιλότους πάρα πολύ και επειδή είχαν πολύ βοήθεια από φέτος, όπως κάποιοι γνωρίζουν από το σπόρο, γιατί δεν πρέπει να μιλάνε στους οδηγούς που έκαναν την εκπαίδευση. Και αυτό δυσκολεύει λίγο. Πώς δουλεύουμε στη Ferrari. Η Ferrari γενικώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι meet the competition. Η Ferrari είναι στην Πορτογαλία μόνο για να τον κερδίζει. Δεν είναι απλά για να υπάρχει και να συνεχίζει με τους sponsors. Όπως είχε πει και ο πρόεδρος της Ferrari, ο Λούκα Μοντεζέμελο, η Ferrari δεν κάνει διαφήμιση για τα GT αυτοκίνητα, η Formula 1 το διαφήμιση. Οπότε πρέπει να κερδίζει. Η πίεση είναι μεγάλη. Είναι σε ένα θέση στην ομάδα τεχνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας και να χτυπάς κάθε μέρα ένα πέναλτι και για το World Cup. Οπότε κάποια πίεση υπάρχει γενικότερα. Αυτό το οποίο, στο οποίο στηρίζεται γενικώς η υποδόμηση της Formula 1 Team είναι, όπως είπατε, να υπάρχει κάποιο τάξιο, κάποια δόμηση και κυρίως οι άνθρωποι. Η επιδόμηση είναι γενικώς κάτι το οποίο ήθελα το πρώτο και το τελευταίο από αυτά που έφερα στο διάγραμμα. Είναι κάτι που ήθελα να ισχυριστεί πιο πολύ με το συνεδρίο. Η Φόρμουλα 1 ειδικά τα τελευταία χρόνια και στο κινητήρα, νωρίτερα όχι μόνο στο κινητήρα, ήταν η ζώνη of technology and innovation. Δεν γίνεται να μείνει σε μια τεχνική εξέλιξη, ο είναι τεράστιο. Και για να το κάνει αυτό χρειάζεται vision. Το vision δεν είναι μόνο πώς θα πάρεις τις καλύτερες προχωρήσεις που υπάρχουν στον κόσμο για να προχωρήσεις κάτι. Είναι να βλέπεις vision και πώς εξελίσσονται οι κανονισμοί. Τώρα που πω για κανονισμούς, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι αρκετά διαφορετικός από τους υπόλοιπους, από τον ας πούμε κλασικό αθλητισμό, ποδόσφαιρο, ας πούμε. Εγώ δεν θυμάμαι από παιδί που βλέπω ποδόσφαιρο να έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άντε να έχει αλλάξει το offside πριν 20 χρόνια. Εδώ πέρα οι κανονισμοί αλλάζουν κάθε χρόνο. Και αυτό γίνεται για λόγους ανταγωνισμούς. Αν είναι κάποιος ψηλά, πρέπει κάποιος να το κατεβάσουμε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Επομένως, αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να είσαι λίγο proactive, να είσαι έτοιμος για την αλλαγή των κανονισμών. Και αν είσαι έτοιμος, υπάρχουν δύο τρόποι να είσαι έτοιμος. Ένας είναι να δώσεις, να έχεις έτοιμες τις απαντήσεις άμα αλλάξει ο κανονισμός. Και ο άλλος είναι, άμα έχεις τις απαντήσεις πριν, μπορείς ακόμα και να κάνεις guide. Το οποίο είναι και λίγο political, αλλά ουσιαστικά αν έχεις απαντήσεις μπορείς να πιάσεις τους άλλους στον ύπνο. Για παράδειγμα, αν λέω χωρίς να είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα, αν η Ferrari κάνει μια φοβερή τεχνογνωσία στις μπαταρίες, θα θέλει πάρα πολλές μπαταρίες να μην είναι regulated. Αν όμως δεν έχει καθόλου τεχνογνωσία στο compressor, θα έλεγε OK, το compressor δεν έχουμε regulated, οπότε θα πάρει το παιδί του παρπάταξη. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ότι οι κανονισμοί δεν είναι απλά οι κανονισμοί που βλέπω έναν κανονισμό και φτιάχνω αυτό που να κάνω βάσει αυτό, αλλά πώς θα τις κάνεις τους κανονισμούς, τους ερμηνεύσεις και πώς νομίζεις ότι μπορεί να εξελιχθούν στο μέλλον και πώς μπορείς να τους επηρεάσεις. Τα υπόλοιπα είναι λίγα και πράγματα τα οποία έναν μηχανικό σε επίπεδο όπως είμαστε εμείς λίγο πιο τεχνικοί ίσως να ενδιαφέρουν λιγότερο, αλλά για να έχεις μια πιο γενικότερη εικόνα θα το αναφέρω. Δεν είναι μόνο να έχεις innovation και να έχεις ιδέες, πρέπει να έχεις και το κατάλληλο operation excellence. Δηλαδή πρέπει να ό,τι κάνεις να το κάνεις σωστά και γρήγορα. Το δεύτερο είναι αυτό το γρήγορα που λέμε. Πρέπει να, δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν καλές ιδέες, να υπάρχουν οι συνθήκες που γίνονται, αλλά το να δουλεύεις με suppliers όπου είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι πολύ σημαντικό οι suppliers ή οι technical partners. Για παράδειγμα, ο technical partner είναι η Ferrari Shell. Οπότε όταν μιλάμε για fuel, μιλάμε ότι θέλουμε να έχουμε μια εξέλιξη του καυσίμου
και να πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Οπότε, αυτό ήθελα να πω ότι ουσιαστικά δεν είναι Ferrari από μόνη της, ή δεν είναι Mercedes, είναι Red Bull από μόνη της, είναι και οι γύρω suppliers, οι οποίοι ουσιαστικά βοηθάνε την ταχύτητα της εξέλιξης. Τώρα, για το τάξιο πάνω κάτω, είπα αυτό που ήθελα να πω πριν. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες δημιουργικές tools, functionality για τη data, simulation tools, experimental facilities κλπ. Αυτά είναι, ας πούμε, προαπαιτούμενα. Οι διαδικασίες επίσης, τα partnerships, να έχεις διαλέξεις τους κατάλληλους partners για να δουλέψεις. Πράγματα τα οποία ίσως να φαίνονται λίγο λιγότερα σημαντικά σε κάποιους είναι ξέρω, το information flow. Από πάνω προς τα κάτω έρχεται το brackets, από κάτω προς τα πάνω έρχεται το technical info. Αυτά δεν πρέπει να χάνονται σε κανένα σημείο. Και εγώ έχω κάνει, ας πούμε, έχω μαρτυρήσει παραδείγματα τα οποία έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα και τα οποία ουσιαστικά κόβουν την προσπάθεια στα δύο, το που είναι σημαντικό πολλές φορές. Οπότε, ακόμα και αυτά που φαίνονται λεπτομέρειες, τελικά δεν είναι σε έναν οργανισμό, ο οποίος δεν είναι 5 άτομα. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για μια εταιρεία που έχει 5.000, έτσι, μιλάμε για 300. Έγραψα μερικά πράγματα εδώ, τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να χρειάζονται κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το περιβάλλον, σε διάφορα επίπεδα που βρίσκονται. Δηλαδή, είναι σε επίπεδο καθαρά τεχνικό, σε επίπεδο management τεχνικό ή σε επίπεδο senior management. Φυσικά εννοείται το senior management, ακόμα και στη Formula 1 δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιο γνώστη φοβερό στο αντικείμενο. Για παράδειγμα, στη Ferrari, ο team principal είναι ο Maurizio Di Babbene, ο οποίο ήταν για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο CEO τη Philip Morris. Καμία σχέση με τον Philip Morris με τη Formula 1. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτό ο οποίο δίνει τι κατάλληλε κατευθύνσει. Και όμω κάποια management rules, κάποια guidelines, κάποια directions, clarity κλπ. Όλα αυτά ισχύουν. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και είναι και καλύτερο να μην έχει σχέση. Στο technical management level, νομίζω ένα key, μια ιδιότητα κλειδί, ας πούμε, είναι για κάποιον να έχει τη δυνατότητα να είναι open-minded σε νέες τεχνολογίες. Όχι απλά να σκέφτεσαι ότι έχει κάνει στο κάστρο του, και ουσιαστικά δεν πρέπει να περάσει κάποιο από το κάστρο του δικό μου, γιατί αυτό κάνω. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στην ανθρώπινη φύση. Όμως ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός που έχει στο μέλλον δεν επιτρέπεται τέτοιο. Σε technical level, φυσικά εννοείται ότι πρέπει να είναι κάποιος technical excellent, πρέπει να ξέρει τι κάνει, πρέπει να ξέρει τι συνεργάζεται, να είναι καλό στο teamwork και όλα αυτά. Εγώ έχω σημειώσει ένα πράγμα περισσότερο, το οποίο είναι το motivation. Το motivation γιατί. Διότι η Ferrari, για παράδειγμα, έχει το 2014 μια πολύ καλή χρονιά. Κι όμως, έπρεπε ακόμα και να έχουμε την καλύτερη πιθανότητα να τελειώσουμε έκτη, θα έπρεπε και την επόμενη Σαββατοκύριακο να πάμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι πάρα πολύ εύκολο πάντα. Και όταν υπάρχει γενικώ πολύ μεγάλη κριτική. Οπότε το να κρατάσει το motivation σε υψηλό επίπεδο δεν είναι εύκολο σε αυτό το άνθρωπο. Τουλάχιστον εγώ το θεωρώ σημαντικό το να μπορέσει και αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή μιλάμε για ανταγωνισμό, δηλαδή μια pole position μπορεί να κλείνεται στα 0,1% από το 0,1% και από το οποίο ας πούμε το μισό είναι στο κινητήριο, 0,05%. Όπως καταλαβαίνετε, δουλεύουμε αρκετά σε αυτό που λέμε την ίνιση του πιτέρας. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια τεράστια για να πάρεις το πολύ γρήγορο. Το οποίο είναι δύσκολο να έχεις τον εαυτό σου motivated όταν να είσαι στα όρια του repeatability, στα όρια της μικρής διαφοράς. Αλλά αυτή η διαφορά μπορεί να κάνει και τη διαφορά και στο κοστικό χωρίζει. Οπότε γι' αυτό για μένα το motivation, για αυτούς τους 2-3 λόγους, το να κρατάς υψηλό το motivation level σε επίπεδο technical level είναι φανταμένο. Προσπαθήσω με 2 slides να πω 2 λόγια για το πώς είναι η καθημερινή δουλειά. Λέμε πώς ήταν η μέρα σήμερα στο γραφείο. Εντάξει, δεν είναι όμως μια κλασική ημέρα στο γραφείο. Πολλές δουλειές είναι έτσι. Εγώ λέω για αυτήν την δουλειά, ξέρω εγώ.
Έχουμε συγκεκριμένα πλάνα για το πώς θα εξελιχθεί, θα δουλέψουμε για το update που θα έχουμε στην Αυστρία, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, στο 2017 κλπ. Αλλά αν, και λέω τώρα ένα υποθετικό παράδειγμα, όχι πως έχει συμβεί, αλλά αν ο πρώτος οδηγός σκάσει την κινητήρα στο formation lab του Bahrain, όχι πως έχει συμβεί δηλαδή, νομίζω ότι Δευτέρα το πρωί δεν νομίζω ότι θα σκέφτεσαι τι θα κάνει στην Αυστρία, ξέρω, αλλά απλά πώς θα συστήσει όσο τύχο και θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα για το πόνο στο κύριο. Επομένως το πλάνο είναι πάρα πολύ σχετικό. Ναι, υπάρχει ένα πλάνο, αλλά το πλάνο αλλάζει. Οπότε ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια σε αυτό να προσθέσουμε και την νοοτροπία, την ιταλική, που δεν είναι πολύ μακρινή από την ελληνική, που ουσιαστικά από Genius πάσα στο ηλίθιος πολύ γρήγορα. Αυτό νομίζω ότι ισχύει και στην Ιταλία, ίσως και περισσότερο στην Ιταλία. Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ο τρόπος που γίνεται η δουλειά είναι νιώθεις ότι είσαι σε ενέργεια όλη την ώρα. Μιλήσαμε πριν για τους γιατρούς, όχι πως οι engineers είναι οι γιατροί, ας πούμε, αλλά για λόγους όχι καλούς, πάνω, είμαι σίγουρος όλοι έχουν βρεθεί σε κάποια φάση στο νοσοκομείο. Υπάρχει το ER, έτσι, το emergency room. Εκεί πάνω υπάρχει emergency. Εμείς νιώθουμε ότι ουσιαστικά, ειδικά στην εξέλιξη, το development, το οποίο είναι ένα σκαλοπάτι πριν το πίστα, πριν το track, είσαι πάνω κάτω στο emergency room. Και για δύο λόγους. Πρώτον, για το λόγο που ανέφερα πριν, το θετικό παράδειγμα του Αβρίνου. Αλλά μπορεί να είναι και self-motivated την ομάδα. Αν δουλεύουμε σε ένα project το οποίο έχουμε σκοπό να γίνει στην Αυστρία και δούμε ότι δουλεύει καλά τώρα, νομίζω κάποιος από τον ερευνημένο που είναι πιο ψηλά από όλους θα πει εντάξει, γιατί να πάει στην Αυστρία και να πάει μεθαύριο. Οπότε ουσιαστικά πάντα είσαι σε emergency. Γιατί το competition είναι τόσο μεγάλο, ουσιαστικά πρέπει όσο μπορείς γρήγορα, πιο γρήγορα και από αυτό το οποίο θεωρητικά είχες πάλι σαν πλάνο να κάνεις. Πολλοί άνθρωποι εδώ μέσα έχουν κάνει σπουδές μεγάλες, είναι σίγουρος PhD, Masters κλπ. Είμαστε engineers, θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή, πολλές φορές θα πάρεις αποφάσεις με λίγα δεδομένα, με πολλά δεδομένα και με μηδέν δεδομένα πολλές φορές. Την περίοδο που